Καλημέρα σας ευχαριστώ σας. θερμά. Η κυρία Στούπη εδώ μαζί μας. Άρα, δύο οι οποίοι έχουν σπουδάσει, προσέξτε, στην Αμερική το αντικείμενό τους, μαζί μας σήμερα για να α, 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 απαντήσουν στα ερωτήματα. Ε, κύριε Καθηγητά, ε, έχουμε έβδομο κρούσμα. Σωστό. Σωστό. Έχω... Ωραία. Είπαμε ότι ούτε φυσικασμός, αλλά ούτε ε, πανικο Σωστό. Είναι πάρα πολύ σωστό αυτό που λέτε. Ναι? Ο πανικο είναι κακό σύμβουλο σε αυτή την κρίση. Ε... Θέλω να πω εδώ ότι και τα 7 κρούσματα ναι. έχουν πηγή προέλευση ταξιδιώτη ή ταξιδιώτησα συμπολίτησά μα από το, την περιοχή τη Βόρεια Ιταλία ναι. και αφορούν και επαφέ του. Έχουμε πλέον και επαφέ του. Στη μία περίπτωση ήταν πολύ συγγενικό πρόσωπο, στην άλλη περίπτωση ήταν φιλικό πρόσωπο. Αυτό δείχνει τη δυνατότητα που έχει ο ιό αυτό να μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο με τη στενή επαφή τα αεροσταγονίδια, το βήχα, τα συμπτώματα. Και να κάνει αυτή την επιδημία που βλέπουμε σε παγκόσμιο επίπεδο. Αυτή τη στιγμή έχουμε περισσότερα κρούσματα εκτό Κίνα και η Ιταλία πλέον είναι τρίτη στον κόσμο σε αριθμό κρούσματων. Ξέρουμε λοιπόν την πηγή προέλευση, αν το λέω σωστά, γιατί εσείς είστε ο ειδικό, άρα ξέρουμε και το περίγραμμα αυτή τη νόσου, η οποία είναι η ποιότερη του κρυολογήματο τη γνωστή γρήπη, κύριε καθηγητά είναι αντίστοιχη με το κοινό κρυολόγημα, έχει όμω κάποιε σημαντικέ διαφορέ. Δηλαδή, δεν έχουμε ανοσία. Μάλιστα. Αυτό σημαίνει ότι κάποιο που δεν την έχει δει στο παρελθόν θα κολλήσει. Ευτυχώ, η πλειονότητα των περιστατικών είναι ελαφρά. Αυτοί που κινδυνεύουν είναι οι ευπαθεί ομάδε του πληθυσμού, Όπως... οι, άνθρωποι, οι, άνθρωποι, που είναι ηλικιωμένοι και οι άνθρωποι που έχουν χρόνια προβλήματα υγεία, ιδιαίτερα αυτοί που έχουν αναπνευστικά, καρδιαγιακά προβλήματα και διαβήτη. Άρα λοιπόν αυτέ είναι οι ομάδε. Πέστε μου τώρα για τι εγγύου. Και πέστε μου και για τα μικρά παιδιά. Ναι. Παρά το γεγονό ότι δεν έχουμε πολλά στοιχεία για εγγύου, τα λίγα στοιχεία που έχουμε δείχνουν ότι δεν κινδυνεύουν περισσότερο από το γενικό πληθυσμό. Έχουμε δει μια μεγάλη μελέτη από την Κίνα. Περιμένουμε να δούμε και τα περισσότερα δεδομένα όσο η επιδημία εξαπλώνεται στον κόσμο. Εδώ θα πω ότι υπάρχουν και άλλε ευπαθεί ομάδε από αυτέ που ανέφερα. Μάλιστα. Άνθρωποι με κακοήθειε, άνθρωποι που παίρνουν φάρμακα που μειώνουν την άμυνά του, για του οποίου δεν έχει γίνει εκτεταμένη αναφορά στη δικιά μα βιβλιογραφία. Παρ' όλα αυτά, θα πρέπει και αυτοί να ακολουθούν τι οδηγίε που εκδώσαμε σαν Εθνικό Οργανισμό Δημόσια Υγεία και αφορούν τι ευπαθεί ομάδε του πληθυσμού, οι οποίοι κινδυνεύουν περισσότερο. Αυτά τα τρία περιστατικά, τα καινούργια που προσετέθησαν, είχαμε τέσσερα χθε, τώρα είμαστε στα 7, ένα θεό ξέρει που θα πάμε. Ε, πέστε μου, είναι αποκλειστικά προελεύσεως Ιταλίας Nein. Τα δύο είναι επαφέ περιστατικών που είχαν έρθει από την Ιταλία και είχαν ήδη διαγνωστεί και τα ανοιχνεύσαμε σαν Εθνικό Οργανισμό Δημόσια Υγεία με το εκτεταμένο και εξαντλητικό, πιστεύστε με μια ομάδα ανθρώπων, η οποία δεν φαίνεται, είναι πίσω από τι κάμερε και δουλεύει νύχτα μέρα, 24 ναι. ώρε και 24 ώρες να βρει αυτέ τι επαφέ. Έτσι του βρήκαμε. Και το ένα ήταν ταξιδιώτη, ο οποίο είχε έρθει από το Μιλάνο, πρόσεχε την υγεία του. Αλλά πολ, πολίτη, ο οποίο ήταν πολύ ευαισθητοποιημένο, ναι. έκανε συμπτώματα, φόρεσε τη μάσκα του και τον ανοιχνεύσαμε και έγινε η διάγνωση ερώτημα. Και βέβαια από νωρί είναι και η συνάδελφό σα και έχουμε τη χαρά, φίλε και φίλοι, δύο λοιμοξιολόγοι στην πατρίδα μα κορυφαίου ε, μεγέθος, μεγέθου, σπουδαγμένοι στην Αμερική και με ανανεώσιμη την εγκυρότητα του πτυχίου του. Γιατί με, μου είπατε, κύριε καθηγητά, ότι στην Αμερική κάθε 10 χρόνια ανανεώνεται το πτυχίο, έτσι δεν είναι. Έτσι ακριβώς, ακριβώς. Το Πέστε μου, όσοι ήρθαν από την Ιταλία και μάλιστα από εκείνο το σημείο, τη Βόρεια Ιταλία, πρέπει να πειράσουν. Ε, από εξετάσει να εμφανιστούν αυθορμήτω. <και> Κάνετε μια τέτοια, αν θέλετε, προτροπή. Ή του λέτε, μείνετε σπίτι και αν ανέβει ο πυρετό ή έρθει ο βίχα, ελάτε κοντά μα. Να σα δούμε. Αυτό που λέμε να επιτηρούν την υγεία του yeah. και να αν εμφανίσουν συμπτώματα, να μα ειδοποιήσουν στον Εθνικό Οργανισμό Δημόσια Υγεία, ώστε να γίνουν οι κατάλληλε εξετάσει. Και αυτά τα συμπτώματα, κυρία Στούπη, είναι βίχα, πυρετό, κόπος κόπο, σε τι ακριβώ. Πυρετό, βίχα, μια καταβολή, yeah. η γρυπόδη. Σύνδρομη ε, την οποία γνωρίζουμε πολύ καλά και από τη, και από τη γρήπη. Εδέχεται Α, όπως λένε να κάνει καποιος 37 και 5, 37, έφνη σε ένα 38 ε, πυρετό και να είναι μέχρι εκεί. Ναι, ανάλογα ο κάθε, το κάθε άτομα αντιδρά διαφορετικά στις, ε, στις ιώσει. Κάποιοι κάνουν πάρα πολύ ψηλό πυρετό, άλλοι λιγότερο, με πιο ήπια συμπτώματα. Είναι ανάλογα η αντίδραση του, του κάθε ανθρώπου στην ίωση. Ακριβώς. Λοιπόν, θα πάμε σε ένα πολύ γρήγορο διάλειμμα. Θα κάνω ε, κατάχρηση του χρόνου σας. Ακούει ο Υπουργός εδώ ε, όλα αυτά. Γρήγορο διάλειμμα, επιστρέφουμε να δώσουμε οδηγίες στον κόσμο, φίλε και φίλοι. Πάνω απ' όλα, ούτε πανικός, ούτε φυσικασμό, αλλά όπως είπαν οι ειδικοί, απόλυτη προσοχή στι ενδείξει.